Ένα όνειρο δεκαετιών, μάλλον από συστάσεως αυτού του νοσηλευτικού ιδρύματος, το νοσοκομείο Μαλλιάδας, γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Είναι η προμήθεια ενός εξωγενικού τομογράφου. Επειδή τις τελευταίες μέρες η σκοπιμότητα των δημοτικών εκλογών, το άγχος να κρατήσουν την καρέκλα τους κάποιοι, και ο πανικός που τους έχει πιάσει επειδή τη χάνουν, έχει ρίξει πάρα πολύ το επίπεδο, και επειδή κάποιοι ποντικοί της δημοσιογραφίας έχουν βγει από τους υπονόμους τους και μολύνουν την ατμόσφαιρα και την κοινωνία, αποφάσισα και πρότεινα στον κύριο Παπαδάκο να κάνει σήμερα την εξαγγελία που έτσι κι αλλιώς είχαμε προγραμματίσει. Όταν εμείς λέγαμε και λέμε ότι έχουμε πρώτιστη προτεραιότητα το νοσοκομείο της Αμαλιάδας και τη βιωσιμότητά του, η οποία θα στηριχτεί στους ανθρώπους του, στην κοινωνία την οποία υπηρετεί και στους Έλληνες του Καναδά και της Αμερικής, τα εννοούσαμε. Η δωρεά λοιπόν αυτή σήμερα που δεν έχει προηγούμενο είναι η έμπρακτη απόδειξη και πιστεύω ότι θα ξαναστέλει στους υπονόμους αυτούς που παριστάνουν τους δημοσιογράφους και σπέρνουν αυτή τη λάσπη και αυτή τη μόλυνση και το ρήπο στην κοινωνία της Αμαλιάδας. Νομίζω ότι οι εκλογές της 26ης Μαΐου θα τους τοποθετήσουν εκεί που ακριβώς έχουν θέση. Κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν ότι είναι μια προεκλογική φιέστα όλο αυτό. Ναι, όπως ήταν προεκλογικά, αυτά που δεν ανακοίνωνε ο Παπαδάκος, προμήθειες επενδυτών, προμήθειες υπερηχογράφων, δωρεές κλπ. Όλα αυτά δεν τα γνώριζε ο κύριος Δήμαρχος όταν του έδινε πλακέτες, θα τα μάθει ο κόσμος όλα. Του έδινε πλακέτες για όλα αυτά που ο άνθρωπος ποτέ δεν είχε παρουσιαστεί να τα κάνει, αλλά σήμερα τον αναγκάζει αυτή η λάσπη την οποία πετάνε να βγει στο προσκήνιο με όνομα, επώνυμο και κυρίως με προσφορά.